Η Κίνα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπτυξη του δικτύου 6G, χάρη σε μια νέα συσκευή που δημιούργησε. Όταν είναι τοποθετημένη σε δορυφόρο, η συσκευή μπορεί να περάσει σήματα φωτός από μια θέση σε μια άλλη, χωρίς να τα μετατρέψει σε ηλεκτρικά σήματα, λειτουργώντας λίγο πολύ σαν καθρέφτης. Σύμφωνα με το Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics, έχει ήδη γίνει μια επιτυχημένη δοκιμή στο διάστημα. Η ομάδα των επιστημόνων έχει αφιερώσει πάνω από μια δεκαετία στην ανάπτυξη της συσκευής για να βελτιώσει την ικανότητα, την ευελιξία και την ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών. Ο εξοπλισμός, ο οποίος ονομάζεται Spaceborne Optical Switching Technology, στάλθηκε σε τροχιά μέσω ενός κινέζικου πυράβλου τον Αύγουστο. Κατά τη λήψη, οι πληροφορίες εικόνας που μεταφέρονταν παρέμειναν άθικτες χωρίς απώλεια δεδομένων. Τα switches είναι ένα βασικό στοιχείο στα δίκτυα επικοινωνίας, υπεύθυνα για τη διανομή δεδομένων σε μια συγκεκριμένη γραμμή. Όταν πραγματοποιείται μια τηλεφωνική κλίση, τα switches διασφαλίζουν ότι η κλίση δρομολογείται στον προοριζόμενο παραλήπτη. Οι παραδοσιακές συσκευές switching συνήθως περιλαμβάνουν τη μετατροπή light signals σε ψηφιακά ή προσομοιωμένα δεδομένα, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια ως μεσολαβητή. Ωστόσο, η νέα συσκευή της Κίνας δεν λειτουργεί έτσι. Σύμφωνα με έναν επιστήμονα, το optical approach που χρησιμοποιείται έναντι της συμβατικής μεθόδου φωτονίου-ηλεκτρονίου-φωτονίου θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει την ταχύτητα και την ικανότητα ανταλλαγής δεδομένων. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι μια τέτοια μέθοδος θα μπορούσε επίσης να μειώσει το κόστος κατασκευής ειδικών εγκαταστάσεων switching. Τεχνολογικές εξελίξεις όπως το Satellite Remote Sensing, οι υπερυπολογιστές που περιλαμβάνουν δεδομένα μεγάλου όγκου και η mobile επικοινωνία 5G οδήγησαν όλα σε μια αυξανόμενη ζήτηση για μεταδόσεις πληροφοριών με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες και μεγάλο capacity. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα μελλοντικά δίκτυα δεδομένων θα συνδέουν τις επίγειες επικοινωνίες με τους δορυφόρους. Το δίκτυο επικοινωνίας επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένου του 6G, θα υπερβεί τις επίγειες συνδέσεις. Θα είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που περιλαμβάνει δορυφορικούς κόμβους, είπε ο επιστήμονας. Ήδη, ο Elon Musk έχει δημιουργήσει και έχει θέσει σε λειτουργία την δορυφορική υπηρεσία Internet, Starlink, αναπτύσσοντας Optical Communication για δορυφορική μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, οι Κινέζοι ερευνητές πιστεύουν ότι το δορυφορικό διαδίκτυο της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του Spaceborne Optical Switching Technology, εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τα συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ορισμένα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά κυριαρχούνται από αμερικανικές οντότητες. Φαίνεται ότι η Κίνα θέλει να μπει δυναμικά στον αγώνα του δορυφορικού ίντερνετ και να χτυπήσει τη Starlink αλλά και το Project Kuiper της Amazon. Όσον αφορά στα δίκτυα 6G, θα είναι η επόμενη φάση της ασύρματης τεχνολογίας, που θα ενσωματώνει νέες προσεγγίσεις όπως υπολογιστικά συστήματα εχμής και τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί ετοιμάζουν ήδη τις νέες τεχνολογίες που υπόσχονται εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.